Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και γνωρίζετε όλοι πως κάθε Δευτέρα με τη βοήθεια της Μαρίας Μαρίνα Σεραφιμίδου σας δίνουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας για τα 12 ζώδια, είτε απλά είτε με τη βοήθεια των καρτών που έχει η Μαρίνα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε και να δούμε και να μάθουμε τι προβλέπετε βάσει των αστρολογικών έτσι, των πλανητών και των των άστρων γενικότερα, έτσι, πώς λέγονται αυτά που κάνουν τα άστρα μεταξύ τους. Όχι, δεν έχω κανέναν αστρολόγο. Okay. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι θα γίνει, τι προβλέπετε να γίνει σε κάθε ζώδιο, ποια είναι τα θετικά και ας πούμε αρνητικά σημεία της εβδομάδας που θα πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο, που θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο, τι θα πρέπει να αποφύγει και αν θα πρέπει να είναι έτσι πιο αποτελεσματικός, ποιες κινήσεις θα πρέπει να ακολουθήσει. Αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας λοιπόν με τη βοήθεια της Μαρίας Μαρίνα Σεραφιμίδου. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, είστε καλά? Γεια σου Λιτσάκι μου, γεια σε όλους όσους μας παρακολουθούν και από εδώ και από την Κοζάνη βέβαια. Έχει πολύ ωραίο καιρό εδώ στην Αθήνα. Ελπίζω και σε εσάς να έχει έτσι καλοκαιρινό καιρό. Έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Τι άλλο να πω? Να πω τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Σιγά σιγά ανοίγουν όλα και στην εστίαση. Έχω ακούσει ότι θα παραταθεί και το ωράριο και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο, πιστεύω, καλοκαίρι. Εγώ όμως είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου, που για άλλη μια φορά, μέσα από τη συχνότητα του Flash TV και το Like, με τη Λίτσα την Παλαμά, θα πω τα ζώδια της εβδομάδας με τη βοήθεια των αγγελικών καρτών. Και αρχίζω από τους κρυούς βέβαια, το πρώτο ζώδιο. Με το 7 του αέρα. Κρυέ μου, κάποια σχέδιά σου που κάνεις και γιατί να μην κάνεις άλλωστε, είναι καταπληκτικό που κάνουν πάλι σχέδια, χρειάζονται μια μικρή αναθεώρηση. Περισσότερα πράγματα γίνονται ίσως, και θα το προσέξεις αυτό, πίσω από την πλάτη σου, γιατί νομίζω ότι κάποιοι δεν θέλουν αυτά που εσύ θες να κάνεις, οπότε πρόσεξέ τους και συγχρονίσου λίγο καλύτερα. Πρόσεξε λοιπόν τα πισόπλατα μαχαιρώματα σε σχέδιά σου και συγχρόνισε λίγο καλύτερα τις ιδέες και τις πράξεις σου. Πάμε στον Ταύρο. Με τη Σελήνη. Λοιπόν, σημαντικές καταστάσεις σου έρχονται στο μυαλό αυτή την εποχή. Νομίζεις ότι έχεις ένα ένστικτο ανεβασμένο, πράγματα που συμβαίνουν τα καταλαβαίνεις και ίσως είναι και λίγο σκιώδη, γίνονται δηλαδή πίσω από τη σκηνή, οπότε εσύ παίρνεις χαμπάρι τι γίνεται, έχεις ανεβασμένο ένστικτο. Παρόλα αυτά, κάποιοι φόβοι που ίσως να τους έχεις, καλύτερα είναι να τους αφήσεις πίσω σου και να προχωρήσεις μπροστά με όσα σου λέει το ένστικτό σου και με λίγο περισσότερη προσοχή αυτό το διάστημα. Πάμε στους διδύμους. Με το 10 του νερού. Εσύ, διδυμάκι μου, όμορφο και καταπληκτικό. Η οικογενειακή ζωή σε βρίσκει ικανοποιημένο, σε βρίσκει μια χαρά και βέβαια σου ανταποδίδει και την αγάπη που της δίνεις και τις συναισθηματικές και τις υλικές σου ανάγκες που καλύπτονται. Έχεις πολλούς φίλους και κάποιοι από αυτούς τους φίλους είναι έμπιστα πρόσωπα που τα αγαπάς και σε αγαπούν πάρα πολύ και έτσι μπορείς να τα εμπιστεύεσαι περισσότερο από όλο τον άλλο περίγυρο, γιατί σαν δίδυμος που είσαι έχεις και πολύ μεγάλο κοινωνικό περίγυρο. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Με τον ακόλουθο της φωτιάς. Μια νέα ενδιαφέρουσα γνωριμία και ίσως αυτή η γνωριμία να σε βοηθήσει σε κάτι που θέλεις να πετύχεις, σε μια προσπάθεια που κάνεις να αλλάξεις κάποια πράγματα. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη πρωτοτυπία των σκέψεών σου, που αυτή την εποχή θα έχεις ιδέες
που θες να κάνεις πράγματα, που θέλεις να πας και πιο κάτω, σκέφτεσαι με τη φαντασία σου, έχεις μια πρωτοποριακή ιδέα και που τη διανθίζεις με τη φαντασία σου, ωραία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι και χρησιμοποίησέ το για να πας μπροστά, γιατί πάντα η φαντασία μας και οι ιδέες μας πρέπει να γίνονται πράξεις, να μην είναι μόνο φαντασία. Λοιπόν, και μόνο ιδέα. Πάμε στους λέοντες. Φωτιά, 8 της φωτιάς και εδώ. Πολύ φωτιά. Πάρα πολύ γρήγορα κινούνται τα γεγονότα γύρω σου. Οι καθυστερήσεις που είχες το τελευταίο διάστημα τελειώνουν ή τουλάχιστον τείνουν να μικραίνουν, σε διάστημα δηλαδή. Πολλά πράγματα γίνονται γρήγορα και πολλά πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Πρόσεξε να μην χάσεις μόνο την μπάλα, εντάξει. Μην κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα γιατί θα σου έρχονται, αυτό εννοώ. Πάμε στους Παρθένους, ο Ερημίτης που είναι και το ζώδιο της κάρτας. Αφιέρωσε χρόνο σε σένα, αφιέρωσε χρόνο στο να διαλογιστείς τι έχεις κάνει ή πραγματικό διαλογισμό ή μπορεί να θέλεις κάποια πράγματα να τα κάνεις. Οπότε δώσ' τους μορφή, δώσ' τους μέσα από τη σκέψη σου, δώσ' τους μορφή για να μπορέσουν να γίνουν από μία ας πούμε ιδέα, να γίνει μια κατάσταση, μία πράξη. Έχεις να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή την φάση που βρίσκεσαι, οπότε θα ανακαλύψεις και πράγματα που τα έχεις λίγο κρυμμένα, που νόμιζες ότι δεν θα τα πετύχεις και γι' αυτό δεν ήσουν και στα πολύ καλά σου. Τώρα είναι λοιπόν είναι πολύ καλή η φάση που βρίσκεσαι για να μπορέσεις να τα πετύχεις αυτά. Πάμε στους ζυγούς. Με το 8 του νερού. Συνέστημα, πολύ συνέστημα. Θέλεις να κάνεις καινούργια ξεκινήματα. Έχεις την επιθυμία να προχωρήσεις. Το ξέρω, ναι, και εγώ ζυγός είμαι, αυτό θέλω. Θέλεις να αποκτήσει ένα περισσότερο νόημα αυτή η ζωή που ζούμε και λες τώρα έχουμε βγει έξω, θέλουμε να έχουμε καινούργιους στόχους, σκοπούς, νόημα. Πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη θα έχεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό, εκμεταλλεύσου το. Πάμε στους Σκορπιούς. Με τον υπότι της γης. Λοιπόν, είναι καιρός λοιπόν Σκορπιέ μου εσύ να στρωθείς, να κάνεις πράγματα. Ναι, μπορεί να κάποια να ήταν δύσκολα γιατί έχεις και ένα ουρανό απέναντι στο πρώτο δεκαήμερο, όμως τώρα έχεις ένα φύλακα άγγελο, έχεις ιδέες, έχεις δώσει και κάποιες υποσχέσεις, σε βάρος αυτές τις υποσχέσεις και στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Οπότε, κάνε αυτά που σκέφτεσαι και που υπόσχεσαι πραγματικότητα. Καιρός να στρωθείς και να τα κάνεις. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τους τοξότες μας. Με το 8 της γης. Έχεις πολύ όρεξη για δουλειά αυτό το διάστημα. Ανταμείβεσαι για τη δουλειά σου και μπράβο σου. Μαθαίνεις πράγματα και ίσως να μάθεις πράγματα γύρω από ένα θέμα που ήθελες από καιρό να το κάνεις. Μπράβο σου. Νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή να πάρεις και περισσότερες γνώσεις. Μπορεί να είσαι και φοιτητής και να θες να πάρεις και ένα μάστερ, ας πούμε, ή να κάνεις κάτι παραπάνω σε σπουδές ή διαβίου μάθησης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια που μπορείς να έχεις ικανότητες πάνω σε αυτό το κομμάτι που ήδη έχεις ή και σε κάτι άλλο που θα μπορούσες να το μάθεις και θα ήθελες εδώ και πολύ καιρό. Ωραίο και αυτό. Μπράβο σου. Πάμε στους εγώκερους. Ναι, με το 8 του αέρα. Λοιπόν, πρόσεχε εγωκεράκι μου, όμορφο και καταπληκτικό. Δεν είναι εποχή για ρίσκα. Πρόσεχε μη κάποιος σε παγιδεύσει και σου πει ψέματα. Έτσι, και εσύ τον πιστέψεις και θα παγιδευτείς. Να μην φοβάσαι όμως να δράσεις, έτσι, μετά από αυτό ας πούμε που ίσως πίστεψες και δεν σου βγήκε. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ για να σε προειδοποιώ. Έτσι, βέβαια, αυτό είναι ένα γενικό πλάνο που λέω εγώ για όλα τα ζώδια, γιατί δεν είναι το ένα και πραγματικό οροσκόπιο του καθενός από εσάς που με βλέπετε. Όμως, σαν μια γενική πρόβλεψη, πρόσεχε τα ψέματα, τις απάτες που μπορεί να γίνουν για να σε παγιδεύσουν. Έτσι, παρόλα αυτά, μη φοβηθείς, δράσε και μην έχεις έλλειψη αυτοπεποίθησης. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό με την αυτοπεποίθηση. Μας έχει πάει όλους πίσω όλο αυτό που ζήσαμε. Όμως τώρα θα πάμε μπροστά, θέλουν, δεν θέλουν.
Έτσι γίνεται πάντα. Πάμε στους υδροχόους μας. Με τον μάγο! Λοιπόν, είσαι έτοιμος για όλα, υδροχάκι μου, εσύ. Έχεις τα μέσα, την ικανότητα, νιώθεις ότι έχεις μπροστά σου πράγματα να κάνεις, έχεις αυτή τη δράση, η ζωή σου κυλάει έτσι με πιο γρήγορο ρυθμό και νομίζω ότι όλα τα πράγματα γίνονται με ένα μαγικό τρόπο εξέλιξης. Μπράβο σου που γίνονται έτσι. Είναι καταπληκτικό. Και αυτή την ικανότητα που έχεις να τα εκδηλώσεις, να τα πεις, να τα κάνεις. Δηλαδή είσαι σε πολύ καλή φάση, έτσι. Είσαι από όλα τα ζώδια που έχω πει στην καλύτερη φάση. Μπράβο σου. Πάμε στους ιχθύς και το τελευταίο ζωδιάκι για σήμερα. Με το 5 της γης. Που μας λέει ότι εσύ, ιχθύ μου, έχεις κάποιο φόβο με τα χρήματα. Σε γενικές και ειδικές μπορώ να πω, γιατί ξέρω και για τους ιχθύς. Αλλά πρόσεχε, έχεις μία βοήθεια, δέξουτη, από κάποιον, από κάποιους, δέξου αυτή την βοήθεια, γιατί αυτή η βοήθεια είναι πολύ σοφή. Ή θα σου δώσουν μια συμβουλή, ή θα είναι και στην πραγματική φάση βοήθειας. Πρόσεξε λίγο, αν είσαι επιχειρηματίας και αυτοαπασχολούμενος, κάποια αβεβαιότητα που υπάρχει, λογικό είναι, αυτή την εποχή στα σκαμπανεβάσματα. Και για αυτό ίσως να επηρεάσει και λίγο την ψυχολογία σου, εντάξει. Όμως, νομίζω ότι θα τη βγάλουμε καθαρή όλοι μας. Αυτά είχαν από σήμερα. Πολλά φιλιά από μένα. Μια καλή και καταπληκτική εβδομάδα να έχουμε. Να είμαστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Μαρινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, πραγματικά από καρδιάς, για τα υπέροχα σου λόγια κάθε φορά και για τα ωραία μηνύματα που παίρνας. Φυσικά με τη Μαρίνα θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα με την παρουσίαση ενός νέου βιβλίου, μέσα από το οποίο θα μας μοιράσει ακόμη περισσότερα θετικά μηνύματα, ενώ εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με βίντεο από Σταύρο Πλουμιστό, αλλά και με ζωντανή σύνδεση με Γλύκα Σβόλη, γυμνάστρια και ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου στην πόλη της Κοζάνης, η οποία θα μας μιλήσει για την επίσημη έναρξη των γυμναστηρίων μετά από ένα χρόνο περίπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, τι πρέπει να ξέρουν οι αθλούμενοι και τι περιμένουμε να αλλάξει ή όχι.